Σε χυμάρους μετατράπηκαν δρόμοι στον Δήμο Αλεξανδρούπολης από την ολιγόλεπτη ωστόσο σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα της 3ης 23 Ιουλίου. Κάτοικοι εξοχικών κατοικιών στα Δίκελα και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τόσο στα Δίκελα όσο και στην Αγία Παρασκευή μετρούν τις πληγές τους. Το κτήμα το έχω πάνω από 40 χρόνια. Έχω πάθει 2 φορές ζημιά εδώ και όλη η υπόθεση είναι από αυτό το ρεύμα. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι υπηρεσίες, η Δημαρχία, η Περιφέρεια. Δυστυχώς, τίποτα δεν έχουμε κάνει, το έχετε δει. Ντρέπουμε για το κράτος μου, τι να σας πω. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι υπηρεσίες εδώ πέρα. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στα Δίκελα και την Αγία Παρασκευή πασχίζουν από χθες το απόγευμα να επαναφέρουν την άρτια λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Κύριε Βούλκο, χθες από το καλοκαιρινό Μπουρίνι, τα περισσότερα προβλήματα εδώ στην παραλία της Αγίας Παρασκευής τα αντιμετωπίσατε εσείς. Ναι, πολλά και... νερά περάσαν ουσιαστικά πάνω από το beach bar σας. Ολόκληρο ποτάμι πάνω από το μαγαζί. Από εχθές το μεσημέρι που τελείωσε το Μπουρίνι, μεταπόμε όσα αργά το βράδυ ήμασταν όλη τη νύχτα εδώ και συνεχίζουμε. Συν αυτά που χάσαμε στην παραλία. Χάσαμε και εξοπλισμό, χάσαμε και αρκετά πράγματα. Βλέπουμε μεγάλες ζημιές και στο χώρο του πάρκινγκ που είχατε δίπλα. Έχει γεμίσει λάσπες, οι οποίες αυτές πρέπει να καθαριστούν, να πληθούν για να μπορέσουν να ξαναμπούν αυτοκίνητα μέσα. Συν που πάθαινε και κάτι αμάξια ζημιά μέσα στο πάρκινγκ. Ο κύριος Βούλκος, ιδιοκτήτης Beach Bar στην Αγία Παρασκευή, ζητάει από τους υπεύθυνους, όπως λέει χαρακτηριστικά, να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν τη δουλειά τους. Να καθαρίσουν τα ρέματα που δεν τα καθαρίσανε, να κάνουν τη δουλειά τους. Τίποτα παραπάνω. Τα υπόλοιπα από το Δήμο δεν φάνηκε κανένας εδώ, μόνο ήρθε ο Δήμαρχος, μας είπε όλα εντάξει και φύγανε.